Ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε στη συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι σας είπε ο Υπουργός, τι του είπατε εσείς και τι προκύπτει σαν είδηση, θέλουμε το ρεπορτάζ με δύο λόγια, από την επίσκεψή του στην περιοχή σας. Θεωρώ ότι ο Υπουργός ήθελε να δει με τα ίδια του τα μάτια πόσο διαμαντένια είναι η περιοχή μας, πόσο αναξιοποιείται. Νομίζω ότι έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις και απλά πριν αποφασίσει για το πού θα πέσουν τα χρήματα και σε τι επενδύσεις, νομίζω ότι έπρεπε να έχει μια προσωπική εικόνα. Αυτή η μαγική εικόνα από την Εράιδα πέρασε, πιστεύω, στον κύριο Χατζηδάκη και στην κυρία Γενική Γραμματέα Ενέργεια, στην κυρία Σδούκου, και νομίζω ότι ήταν ένα καλό θετικό πρώτο βήμα για μας. Μάλιστα. Του μεταφέρατε την ανησυχία για την απώλεια θέσεων εργασίας των ορυχείων της περιοχής που εκτινάξει το δείκτη της ανεργίας. Για να έρθει ο κ. Χατζηδάκης, ήδη από πολύ καιρό πριν τον είχαν ενημερώσει. Θεωρώ ότι είμαστε ο πρώτος Δήμος που δεχόμαστε πλήγματα από λιμνητοποίησης και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, έπρεπε να πει η δίσόμαση. Έχω τονίσει ότι κάθε θέση εργασίας που φεύγει από τον τόπο πρέπει να επιστρέφει πριν ακόμα φύγει. Νομίζω ότι η μεταλλιντική εποχή ξεκίνησε από το Δήμο μας, άρα και οι πρώτες επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν στο Δήμο μας. Αυτή ήταν η απέτησή μου, αυτή ήταν η προσπάθειά μου και αυτό νομίζω ότι προσπάθησα και κατάφερα να περάσω στον ίδιο τον Υπουργό και στη Γενική Γραμματεία Ενέργεια. Κατερίνα. Κύριε Δημαρχέ, η επίσκεψη του Υπουργού άφησε κάτι θετικό για την περιοχή. Ανέβηκε και στην Εράιδα ο κύριος Υπουργός. Επισκέφθηκε και την περιοχή του ναυτικού ομίλου, εκεί όπου γίνονται αγώνες και γίνεται μια προσπάθεια για τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. Σε όλα αυτά απάντησε σε κάτι συγκεκριμένο. Εγώ νομίζω ότι η επίσκεψη ήταν διερευνητική. Το να δώσουμε λόγια είναι και υποσχέσεις είναι το μόνο εύκολο. Εμείς περιμένουμε έργα και περιμένουμε όλα αυτά να γραφτούν πλέον σε γραπτά. Μόνο επί γραπτών και μόνο επί προτάσεων πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητάμε. Ήδη η Δημοτική Αρχή έχει καταθέσει προτάσεις για τη μεταλλιντική εποχή. Περιμένουμε το Δημοτικό Συμβούλιο που θα επικαιροποιήσει παντελώς τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής και να εμπλουτίσει. Νομίζω ότι είναι ένας αγώνας διαρκείας, αλλά αυτός ο αγώνας διαρκείας έχει βάθος δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Εμείς αυτή τη στιγμή κεγόμαστε για το τώρα. Ασυνέχειες στον χρόνο δεν μπορούν να υπάρξουν.